Ένας φίλος από τα παλιά, από το χρηματιστήριο, δεν θα πω πόσα χρόνια πριν. Αγαπητέ Παντελή, καλημέρα. Θα μιλάμε στον ελληνικό λόγο της γνωριμίας βέβαια. Σε ευχαριστώ κύριε θερμά. Κύριε Ντούκα, καταρχάς, καλή επιτυχία στο κανάλι σας. Σας παρακολουθούμε. Αγαπητέ Ανέστη, πάντα στις επάλξεις. Συγχαρητήρια και σε σένα προσωπικά. Και ευχόμαστε καλή επιτυχία στις εκπομπές. Είναι τόσο χρήσιμη και τόσο επίκαιρη η εκπομπή που κάνετε. Οπότε με πολύ μεγάλη χαρά καθημερινά σας παρακολουθούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε να μας δώσεις λίγο την εικόνα της εταιρείας. Ποια είναι η Products and Investments που βλέπουμε ήδη πίσω από την πλάτη σου. Να μας εξηγήσεις πού δραστηριοποιείστε, τι κάνετε. Εμείς είμαστε μια εταιρεία που παρέχουμε business management consulting, συμβουλευτικές υπηρεσίες σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θέλουν να γίνουν καλύτερες, που θέλουν να τοποθετηθούν σε νέες αγορές. Εταιρείες οι οποίες αναζητούν χρηματοδότηση είτε από πιστωτές είτε από επενδυτές, αλλά και εταιρείες οι οποίες λόγω της συγκυρίας αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα προβλήματα και απαιτούν αναδιάρθρωση, απαιτούν αναδιοργάνωση. Με πολύ μεγάλη χαρά να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, χρησιμοποιώντας και τα δεδομένα της τεχνολογίας, αλλά ταυτόχρονα εφαρμόζοντας μεθοδολογίες και τακτικές, οι οποίες είναι διεθνώς αποδεκτές, ώστε να μπορούν οι προτάσεις αναδιάρθρωσης, τοποθέτησης προϊόντων, προσδιορισμού νέου επιχειρηματικού μοντέλου, να γίνουν αποδεκτές κυρίως από τους πελάτες, αλλά ταυτόχρονα και από τους επενδυτές, οι πιστωτές, τράπεζες δηλαδή, οι οποίοι παρέχουν τους φόρους τους για να μπορεί η εταιρεία να αναπτυχθεί. Πώς είναι αυτή τη στιγμή το κλίμα στις επιχειρήσεις, στους πελάτες σας, αγαπητέ Παντελή? Τι βλέπεις, τι ακούς, τι σου λένε, ποια είναι τα προβλήματά τους, τι αντιμετωπίζουν καθημερινά? Είναι αλήθεια ότι μετά τις εκλογές υπήρξε μια πολύ μεγάλη αισιοδοξία. Είναι αλήθεια ότι και σε επίπεδο πολιτών και σε επίπεδο επιχειρήσεων υπάρχει μια μακρά ύφεση, η οποία όλοι εύχονται και παρακαλάν και προσπαθούν να κλείσει, διότι αυτή η ύφεση δεν είναι σε αντιστοιχεία με το διεθνές περιβάλλον. Ναι. Δηλαδή, αν δούμε τα τελευταία χρόνια και τα χρηματιστήρια που αποτελούν ένα εύκολο ένδειξη για το πώς πηγαίνει μια οικονομία, βλέπουμε ότι το ελληνικό χρηματιστήριο που αντανακλά την ελληνική οικονομία υπολείπεται πάρα πολύ σε σχέση με τα ευρωπαϊκά, τα αμερικάνικα αλλά και τα ασιατικά. Άρα όλοι θέλουν να υπάρξει ανάκαμψη και ανάπτυξη. Είναι αλήθεια ότι μετά τις εκλογές υπήρξε αυτό το κλίμα, διαταράχθηκε λόγω των γεγονότων που εμφανίστηκαν. Τώρα οι εκλογές καθάρισαν λίγο το πολιτικό περιβάλλον. Εντάξει, εμφανίζονται τώρα κάποια σύννεφα πάλι, ναι, λόγω των διεθνών εξελίξεων. Σωστά. Αλλά ελπίζουμε η Ελλάδα, επειδή έχει πολλά ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά και δυνατή επιχειρηματικότητα, με την έννοια ότι η κρίση έδωσε την ευκαιρία σε καλές επιχειρηματικές προτάσεις να αναδειχθούν. Ναι. Και όπως δεν είμαστε συσχετισμένοι στις ανόδους, τώρα, αν οι άλλοι δεν πάνε τόσο καλά λόγω των διεθνών εξελίξεων, εμείς να είμαστε εμείς συσχετισμένοι με την κάθοδο και να πάμε καλύτερα, διότι έχουμε ένα καθαρό περιβάλλον και μπορούμε αυτό να το αξιοποιήσουμε, διότι το έχουμε ανάγκη. Είμαστε πλέον αρκετά ανταγωνιστικοί σε όλα τα επίπεδα. Υπάρχει πολύ καλό προσωπικό και νομίζω ότι μπορούμε να πάμε καλά. Τεχνητή νοημοσύνη. Νομίζω ότι είναι η λέξη της εποχής. Όλοι προσπαθούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει. Πραγματικά, όσοι δεν γνωρίζουμε, θα θέλαμε να μάθουμε και αν μπορείς να μας πεις δύο κουβέντες, αν η εταιρεία πραγματικά προσφέρει αυτό το αντικείμενο και πού ακριβώς βρισκόμαστε, Παντελή. Ναι. Καταρχάς, πριν από 3 χρόνια ιδρύσαμε έναν όμιλο, μικροδεσκοπική εταιρεία, μαζί με άλλους επιστήμονες και επαγγελματίες του χώρου, το AI Catalyst, που σημαίνει τεχνητή νοημοσύνη, να αποτελέσει καταλήτη για την ανάπτυξη και να ενώσει την κυβέρνηση, να ενώσει τις επιχειρήσεις και την ακαδημαϊκή κοινότητα, ώστε αυτό το τρίπτυχο να μπορέσει να τοποθετήσει την τεχνητή νοημοσύνη στην ελληνική κοινωνία, στην ελληνική επιχειρηματικότητα, για να μπορέσουμε να κόψουμε δρόμο. Η τεχνητή νοημοσύνη δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αυξήσουν την αποδοτικότητά τους, να γίνουν πιο παραγωγικές, να γίνουν πιο αποτελεσματικές, να στοχεύουν πιο αποτελεσματικά σε πελατειακά κοινά. Και, εν πάση περιπτώσει, αυτό το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας που υπήρχε στην ελληνική οικονομία
να μπορέσουμε να το καλύψουμε με καλύτερα προϊόντα, πιο αποτελεσματικό επιχειρηματικό μοντέλο, χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη και υλοποιώντας το ποιοτικό άλμα, το οποίο, αν θυμάστε, και στην τρίτη βιομηχανική επανάσταση, στην εισαγωγή των υπολογιστών, ήταν ζητούμενο, το τρένο της πληροφορικής που λέγαμε τότε. Ελπίζουμε τώρα, γιατί υπάρχει πρώτον η ανάγκη, δεύτερον οι προϋποθέσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο, πάρα πολύ σημαντικό, και τρίτο αυτή η επανάσταση, αυτό που λέμε η εισαγωγή στη χρήση, όχι στη δημιουργία της τεχνολογίας, είναι εύκολο. Το barriers to entry που λέμε πολύ συχνά είναι χαμηλό, άρα όλες οι επιχειρήσεις, ακόμα και οι μικρομεσαίες, να μπορούν να επωφεληθούν από την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και ειδικά από αυτή την τεχνολογία που λέγεται τεχνητή νοημοσύνη. Θεωρείς δηλαδή ότι η χώρα και οι επιχειρήσεις και ειδικά το ανθρώπινο δυναμικό, που για μένα, όπως και εσύ φαντάζομαι, είναι η περιουσία κάθε εταιρείας, δεν είναι ούτε τα κομπιούτερ ούτε οι καρέκλες, μπορούμε να είμαστε μπροστά, μπορούμε να είμαστε από τις χώρες που μπορούμε να είμαστε μπροστά και να ξεχωρίσουμε, Παντελή? Μπράβο, αυτό ακριβώς. Έχουμε όλα τα φόντα, τη θέληση, το ανθρώπινο κεφάλαιο. Έχουμε και κάτι ακόμα τα τελευταία χρόνια, επειδή έχουμε αποκτήσει μια εξωστρέφεια στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε το διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον, μπορούμε καλύτερα να κατανοήσουμε τον παγκόσμιο καταναλωτή και να τοποθετήσουμε τα προϊόντα μας με καλύτερο τρόπο, πιο αποτελεσματικά, να χρησιμοποιήσουμε μεθόδους marketing, ψηφιακού marketing που θα απευθύνονται στον παγκόσμιο καταναλωτή, στον παγκόσμιο επενδυτή. Αυτό το είχαμε πετύχει βέβαια και παλιότερα με τις αγορές. Έχουμε γαλουχηθεί δηλαδή στο να τοποθετούμε στο επίκεντρο τον διεθνή παίκτη και τον εαυτό μας στο διεθνές στερέωμα. Άρα η χρήση της τεχνολογίας σε συνδυασμό με το ότι οι Έλληνες έχουν γεννηθεί, γαλουχηθεί, ναι, σε ένα δημοκρατικό περιβάλλον, ελεύθερο περιβάλλον. Η τεχνητή νοημοσύνη από τη φύση της αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια, πέρα από τις εξελίξεις της τεχνολογίας, γιατί υπήρχαν τα ανοιχτά δεδομένα. Πολλά δεδομένα διαθέσιμα στην τεχνολογία να μπορεί να μαθαίνουν οι αλγόριθμοι και να είναι χρήσιμοι στους πολίτες, στις επιχειρήσεις κτλ. Ο James Dimon, ο επικεφαλής της JP Morgan, που είναι και Έλληνας τρίτης γενιάς, την προηγούμενη εβδομάδα στο Bloomberg είπε μια φοβερή φράση, ότι οι γεννηθέντες μετά το 2000 θα ζήσουν μέχρι τα 100 χρόνια, ο καρκίνος θα νικηθεί λόγω τεχνητής νοημοσύνης και θα δουλεύουμε 3,5 μέρες την εβδομάδα. Όλα αυτά τώρα για μας, τους υπερήλικες, ας πούμε, εισαγωγικά στον επαγγελματικό βίο, τα ακούμε τρελά. Τι λες, ποια είναι η γνώμη σου? Αυτό είναι καλό, να ζούμε πολλά χρόνια με καλή ποιότητα ζωής. Αλλά ταυτόχρονα αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε ούτε την εμφάνισή μας. Πρέπει να παραμένουμε υγιείς, ζωντανοί, να μπορούμε να είμαστε ακμαίοι. Παλιά, μετά τα 50, ο κόσμος εγκατέλειπε και τον εαυτό του και την εμφάνισή του και τις γνώσεις του. Σωστά. Τώρα πρέπει να συνεχίσουμε να μαθαίνουμε, πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί, πρέπει να αντιλαμβανόμαστε τις εξελίξεις, πρέπει να είμαστε μία ομάδα. Γιατί εμφανίζεται και ένας ηλικιακός ρατσισμός τα τελευταία χρόνια, όποιος είναι πάνω από 50, ναι, και τα λοιπά, αλλά η κοινωνία είναι σύνθεση διαφορετικών ηλικιών, λέμε diversity, η ποικιλομορφία. Αυτό πρωτίστως είναι και στα views, στην οπτική γωνία, αλλά και στις ηλικίες. Άρα πρέπει την τεχνητή νοημοσύνη, και αν δεν τη δημιουργούμε εμείς, γιατί το να δημιουργήσουμε τεχνητή νοημοσύνη θέλει πολλά κεφάλαια, πολλή τεχνογνωσία κτλ., θα πρέπει να την αξιοποιούμε ώστε να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί. Άρα και οι μεγαλύτερες ηλικίες, πρώτα και κύρια, οφείλουν οι ίδιες να τοποθετηθούν με ορίζοντα, δηλαδή πρέπει να πούμε ότι εγώ θα δουλέψω και τα επόμενα 20 χρόνια και αυτό να είναι κάτι που θα το χαίρομαι. Mm-hmm. Γιατί να μην δουλεύουμε? Αν είμαστε υγιείς, η δουλειά είναι κάτι ευχάριστο, συναναστρεφόμαστε με κόσμο, συναλλασσόμαστε, είναι υγεία το να δουλεύεις πολλά χρόνια. Δεν είναι ζητούμενο το να πάρω νωρίς τη σύνταξη, άλλωστε. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να μπορούμε να προσαρμοζόμαστε, να ξεμαθαίνουμε, έτσι, αυτά που μάθαμε στο παρελθόν, ναι, και να ξαναμαθαίνουμε αυτά τα οποία, θα το πω χυδαία με το όρους των αγορών, είναι πολύσιμα, για να μπορούμε να είμαστε συντονισμένοι με τις απαιτήσεις της κοινωνίας, τις απαιτήσεις της οικονομίας και να είμαστε μέλος αυτής της διεθνούς οικονομικής και κοινωνίας κτλ.
Παντελή, σε ευχαριστώ θερμά. Χάρηκα πολύ που σε είδα. Βλέπω ότι πάντα είσαι σε λεωφόρους ανάπτυξης και σε καινούργια πράγματα και αυτό το χαίρομαι πάρα πολύ. Και θα χαρώ να τα ξαναπούμε πάλι στο μέλλον, να τα πούμε και από κοντά. Και καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία και καλή δύναμη στο έργο σας. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ θερμά.